Την καλησπέρα μου, συνάδελφοι. Αρκετούς από εσάς σας γνωρίζουμε και φυσιογνωμικά και με τα ονόματά σας, οπότε θα προσπαθήσουμε με τον Γιώργο να κάνουμε κάτι έτσι συνοπτικό. Είπαμε σήμερα αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα και εστιάσαμε περισσότερα στα ξενοδοχεία. Κουβεντιάσαμε από τους καλούς συναδέλφους, μας είπαν για τις δυνατότητες που έχει ένα middleware, ένα software που θα συνεργαστεί με το hardware. Ακούσαμε επίσης για όλες τις επιλογές που έχουμε όσο αφορά τα headend και τα λοιπά. Και ακούσαμε και πολύ ωραία πράγματα όσον αφορά τη διανομή για την οπτική, να πούνε ότι πιο σύγχρονο υπάρχει και πιο βολικό. Και τέλος είδαμε και με το καλώδιο τι ακριβώς είναι αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή σαν υποδομή και ποιες είναι οι επιλογές μας όταν θέλουμε να το τρέξουμε. Ας δούμε λίγο σε πρακτικό επίπεδο για τις εγκαταστάσεις που έχουν να κάνουν με ένα ζωντανό κομμάτι της αγοράς της ελληνικής της σημερινής. Το πιο ζωντανό κομμάτι για εμάς που ασχολιόμαστε με την τηλεόραση είναι τα ξενοδοχεία, τα οποία πραγματικά πάνε εξαιρετικά καλά αυτή την εποχή. Αυτό που είναι καθοριστικό είναι ότι δεν θέλουμε πλέον να δώσουμε μόνο κανάλια σε ένα δωμάτιο. Πρώτα απ' όλα τα κανάλια πρέπει να είναι πολλά. Ένα ξενοδοχείο σήμερα ζητάει πολλά κανάλια. Δεν τον φτάνουν τα 5, 10, 20 που δίναμε κάποτε. Θέλει, ας πούμε, 80, 100 κανάλια, 150 κτλ. Ο λόγος είναι απλός. Οι πελάτες που μπαίνουν μέσα θέλουν να έχουν από τη δική τους χώρα έναν αριθμό καναλιών. Δεν τους φτάνει να έχουν ένα ιταλικό, ένα γερμανικό, ένα γαλλικό κτλ. Θέλουμε κάτι περισσότερο. Επίσης, οι πελάτες που μπαίνουν σε ένα καλό ξενοδοχείο βλέπουν ένα περιεχόμενο το οποίο πρέπει να είναι high definition, γιατί στο σπίτι τους έχουν high definition περιεχόμενο. Ερχόμαστε λοιπόν να δούμε ότι πέρα από τα κανάλια πρέπει να δώσουμε και κάποιες παραπάνω υπηρεσίες. Είπαν προηγούμενα οι συνάδελφοι, αναφέρανε μερικές από αυτές και δεν θα καθίσω αναλυτικά, αλλά η ουσία είναι ότι η τηλεόραση πλέον στο δωμάτιο του ξενοδοχείου θα πρέπει να σταματήσουμε να τη σκεφτόμαστε σαν τηλεόραση που δείχνει κανάλια. Είναι στην πραγματικότητα ένας υπολογιστής, ιδιαίτερα αν συνδεθεί σε ένα δίκτυο IPTV, ο οποίος υπολογιστής κάνει εκατοντάδες δουλειές και τα κανάλια είναι μία από αυτές. Έτσι, να βάλουμε αυτό στο μυαλό μας και θα κατανοήσουμε καλύτερα τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Απ' την άλλη πλευρά, έχουμε ξενοδοχεία διαφόρων ειδών, τα οποία έχουν και διαφορετικές υποδομές. Για παράδειγμα, έχουμε ξενοδοχεία που έχουν μόνο RF καλώδιο. Τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Μπορούμε, Γιώργο, να περάσουμε κάποιες υπηρεσίες, εάν έχουμε μόνο RF δυνατότητα? Τι μπορεί να γίνει? Αυτό λοιπόν είναι ένα σημαντικό κομμάτι, το οποίο ενδεχομένως πρέπει πλέον να το βλέπουμε, γιατί πριν από 2-3 χρόνια, όταν το IPTV ξεκίνησε στην Ελλάδα, όλοι ήμασταν πολύ ευτυχισμένοι ότι θα μπορέσουμε να πάρουμε την αγορά, ο καθένας με τη σειρά του να πάρει το μερίδιό του. Αλλά βλέπουμε ότι τα ξενοδοχεία, τα οποία είναι τετράστερα και πεντάστερα, άλλα θέλουν την υποδομή, άλλα το σκέφτονται. Υπάρχει το κόστος των τηλεοράσεων, το κόστος των αδειών, το κόστος του εξοπλισμού για την διανομή του δικτύου, τα access point. Οπότε βλέπουμε ότι ίσως πρέπει να κοιτάξουμε και λίγο πιο χαμηλά, για να μπορέσουμε να δούμε εάν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και ξενοδοχεία τα οποία δεν έχουν δυνατότητα αυτή τη στιγμή να έχουν διανομή IPTV, δηλαδή διανομή μέσω UTP καλωδίου. Και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν υπάρχουν λύσεις στις οποίες μπορεί αξιοπρεπώς ένα ξενοδοχείο, όχι μέσω ενός απλού info channel, αλλά μέσω μιας διαδικασίας η οποία σαφώς δεν είναι interactive, να μπορέσει να εξυπηρετηθεί σε έναν βαθμό τον οποίο μας έχει δείξει από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει ότι θεωρείται αρκετά αξιοπρεπής. Υπάρχουν λύσεις με middleware τα οποία είναι μεσαίας κατηγορίας, οι οποίες μπορούν να μας δώσουν ένα πολύ αξιοπρεπές αποτέλεσμα. Και ένα σημαντικό κομμάτι είναι να θέσουμε εδώ πέρα το όριο στο οποίο ένα headend σαν το Ecusi Flow μπορεί να δώσει δυνατότητα να αξιοποιήσει κανείς τις δυνατότητες ενός δικτύου IPTV, αν υπάρχει. Φυσικά, σε συνδυασμό, όπως είπε και ο Κώστας, μια αντίστοιχη λειτουργία του Flow μπορεί να βελτιστοποιήσει και τους δύο χώρους, και ό,τι έχει ξεμείνει πίσω σε RF, αλλά και ό,τι υπάρχει σε IP. Έχουμε δυνατότητα, λοιπόν, με το Ecusi Flow να θέσουμε ένα ξενοδοχείο το οποίο χρειάζεται IP TV και έχει έτοιμη την υποδομή, είτε ολικά είτε μερικά, μέσα σε ένα χρόνο ο οποίος είναι πάρα πολύ μικρός. Θα μπορούσε κάποιος σε 3 με 4 ώρες να έχει εγκαταστήσει σε ένα πολύ μικρό ξενοδοχείο ή σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο
το δίκτυο του IPTV, έτσι ώστε οι τηλεοράσεις να αρχίζουν να παίζουν και να δείχνουν κανάλια και να έχουμε έλεγχο τηλεοράσεων, αναμένοντας στο μέλλον να προχωρήσουμε και να εξελίξουμε το ξενοδοχείο, αφού ήδη θα έχουμε μπει μέσα σαν εγκαταστάτες τεχνικοί πολιτές. Να δούμε το εξής τώρα, ότι έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε σε ένα ξενοδοχείο μερικά βασικά πράγματα, ακόμα και αν έχει μόνο RF δίκτυο. Πριν πάμε στο τι μπορούμε να κάνουμε με το IPTV και τις τρεις επιλογές middleware που υπάρχουν, τις οποίες όλες μπορούμε να τις προσφέρουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μόνο με RF. Αν έχουμε μόνο RF καλώδιο, έχουμε τη δυνατότητα, προσέξτε, να διαμορφώσουμε με QAM ένα κανάλι χαμηλό κάπου στην S-Banda, ας πούμε στο S21 για να έχει 8 μεγακύκλους, και από αυτό το κανάλι να περάσουμε ένα πόρταλ, δηλαδή μια πληροφορία η οποία αποθηκεύεται πάνω στις τηλεοράσεις τις σύγχρονες, της LG παράδειγμα, της Smart TV ή και της Samsung, της Philips κτλ. Το οποίο μπορεί να το αναπαράγει ο πελάτης. Αυτό το πράγμα δεν είναι διαδραστικό, δεν μιλάμε για IPTV, μιλάμε για RF, το οποίο δίνει όμως πληροφορίες οι οποίες έχουν αρκετό ενδιαφέρον. Μια τέτοια λύση, η οποία περιλαμβάνει το προσέντρικ της LG, την έχουμε στο περίπτερό μας και αξίζει τον κόπο όσοι από εσάς θέλετε να το δείτε σαν την πιο οικονομική λύση, την πιο απλή, που όμως δίνει κάτι πολύ περισσότερο από ένα info channel, δίνει πληροφορίες, πλούσιες πληροφορίες για το ξενοδοχείο. 40 διαφορετικές σελίδες, τον καιρό, τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου κτλ. Φεύγοντας από αυτή τη λογική, πολύ γρήγορα να δούμε ότι εάν δεν έχουμε καλώδιο UTP στο δωμάτιο, που βέβαια όσο περνάνε τα χρόνια έχουμε πλέον καλώδια, τα ξενοδοχεία βάζουν σε κάθε ανακαίνιση καλώδιο UTP, η οπτική είναι, η οποία επίσης είναι εξαιρετική λύση για αυτό που θέλουμε να δώσουμε. Στην περίπτωση λοιπόν που δεν έχουμε καλώδιο UTP, οι επιλογές που έχουμε είναι ότι ή θα περάσουμε με πρόσθετο κόστος το σήμα το δικτυακό επάνω στο ομοαξονικό καλώδιο, σημαίνει όμως αυτό ότι θα υπάρχει ένα κεντρικό μόντεμ και περιφερειακά μόντεμ στο κάθε δωμάτιο, ένα πρόσθετο κόστος και κάποιοι περιορισμοί στις πιθανάσεις ταχύτητες κτλ. Ή περιορισμοί του δικτύου. Οπότε θα περάσουμε σε ένα υβριδικό, ας το πούμε, IPTV, το οποίο θα στηρίζεται στο ομοαξονικό και κάποια μόντεμ που θα χρειαστούν. Είναι η τεχνολογία DOCSIS και αρκετές άλλες τεχνολογίες που έχουν παρουσιάσει οι εταιρείες, όπως και το iUrban που είχαμε παρουσιάσει ήδη από το 2004 και πιθανά κάποιοι από εσείς να το γνωρίζετε. Η επόμενη δυνατότητα που έχουμε είναι ότι μπορούμε να περάσουμε με διαμόρφωση DVB-C ή DVB-T το περιεχόμενο της μεγάλης ροής των καναλιών, να το περάσουμε μέσα από το ομοξενικό καλώδιο και να περάσουμε τις υπόλοιπες υπηρεσίες μέσα από το δίκτυο Wi-Fi του ξενοδοχείου, χρησιμοποιώντας τις τηλεοράσεις ανάποδα, όχι σαν πομπούς, σαν access point, αλλά σαν δέκτες στο υφιστάμενο δίκτυο του ξενοδοχείου. Και αυτή η λύση υπάρχει και έχει εφαρμοστεί και μπορεί όποιος συνάδελφος θελήσει να μας ρωτήσει περισσότερα. Για να πάμε τέλος στο κομμάτι που λέει με τις τρεις επιλογές που έχουμε, να ανακεφαλαιώσουμε λίγο ότι έχουμε ένα βασικό σύστημα το οποίο ένα βασικό σύστημα middleware, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε τα βασικά σε ένα ξενοδοχείο, όπως μια πλήρη έλεγχο όλων των τηλεοράσεων, των καναλιών κτλ. Συνολικά, σε μια εγκατάσταση η οποία γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Μέσα σε μια μέρα μπορούμε να φτιάξουμε ένα ξενοδοχείο με 500 δωμάτια, για παράδειγμα. Έχουμε μετά τα middleware, τα μεσαία, τα middleware αυτά που λέμε ότι είναι κυρίως αυτά που φτιάχνουν οι εταιρείες τηλεοράσεων, δηλαδή το προσέντρικ κατά κύριο λόγο που κυριαρχεί στην αγορά ή το linksing ή και άλλα από άλλες εταιρείες. Και τέλος έχουμε τα εξειδικευμένα middleware, όπως αυτά που είπε προηγούμενα ο Κώστας και ο Αλέξης και όπως είναι και αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι το Zafiro της Entertainment Solutions, που θεωρείται ένα από τα κορυφαία middleware στον κόσμο. Η ουσία λοιπόν είναι ότι το κάθε ξενοδοχείο έχει μια απέτηση, η οποία εάν πρόκειται να αγοράσει καινούργιες τηλεοράσεις, συνήθως πηγαίνει στα μεσαία middleware, τα οποία τα δίνουν με πολύ χαμηλό κόστος οι εταιρείες των τηλεοράσεων. Εάν δεν έχει όλες τις τηλεοράσεις καινούργιες, τότε θα πρέπει να συμβιβαστεί ή με την πρώτου επίπεδου λύση που δίνει τις βασικές υπηρεσίες ή με μια κορυφαία λύση που όμως θα έχει ένα κοστολόγιο μεγαλύτερο. Ναι, αυτό. Ναι, δεν ξέρω αν ακούγεται. Εν πάση περιπτώσει. Ναι. Αυτό λοιπόν κλείνοντας, νομίζω, γιατί τελειώνει και ο χρόνος, θα ήθελα να πω ότι πρέπει οι συνάδελφοι να δούνε λίγο πιο ανοιχτά το κομμάτι των υπηρεσιών στις τηλεοράσεις, στα ξενοδοχεία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε λύση συνολικά και σε χώρους οποίους μέχρι τώρα δεν είχαμε προσεγγίσει και μπορούμε σαφώς να τους προσεγγίσουμε
πολλαπλώς, είτε με τις πολύ εξελιγμένες μονάδες των middleware, που σε συνδυασμό με τα hidden, το hardware, θα μας δώσουν τις πολλαπλές υπηρεσίες που χρειάζονται τα ξενοδοχεία, είτε να πάμε σε μικρότερες κατηγορίες για να εξυπηρετήσουμε ακόμα και αυτούς. Οπότε νομίζω ότι αν χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε αυτές τις προσεγγίσεις στο περιπτερό μας. Νομίζω ότι έχουμε πει αυτά τα βασικά που θέλαμε. Η ουσία είναι ότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι ένα σύστημα τηλεόρασης πλέον σε ένα ξενοδοχείο δεν δίνει μόνο κανάλια, δίνει και άλλα πράγματα. Το ξενοδοχείο το απαιτεί αυτό. Και δεν θέλει απλώς ένα info channel. Θέλει ένα περίπλοκο info channel ή δυνατόν διαδραστικό ή τουλάχιστον ένα info channel στο οποίο μπορεί να περιηγηθεί. Λύσεις για όλα αυτά υπάρχουν. Είναι προσιτές λύσεις σε πολύ καλές τιμές κτλ. Όπως θα είδατε και στα βιντεάκια που τρέξαν από πίσω, στηρίζονται κυρίως στο flow σαν hardware για τα κανάλια, όπως επίσης και σαν βασικό middleware. Από εκεί και μετά όμως υπάρχει δυνατότητα να λειτουργήσουμε και με την Class A, η οποία μας δίνει και IPTV και φυσικά RF σε DVB-T, σε DVB-C κτλ. Περισσότερα μπορείτε να δείτε στο περίπτερό μας και να κουβεντιάσουμε οποιαδήποτε ακριβώς περίπτωση θέλετε και φυσικά να τα πούμε και στο γραφείο όποτε χρειαστεί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς τους κυρίους Θανάση Κυριακόπουλο και Γιώργο Κουνή από την